Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο αντιμετωπίζει ολιστικά το θέμα της αστεγίας και μάλιστα έχει το χαρακτήρα μόνιμης δημόσιας πολιτικής, γιατί θα προκυρήσει τα 2 χρόνια. Και ένας από τους λόγους που θέλουμε να κάνουμε και την ημερίδα αυτή ήταν αυτό, να κρούσουμε λίγο τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί εμείς θέλουμε και σαν Δήμος και σαν σύμπραξη να συμμετέχουμε στα προγράμματα, αλλά το πρόβλημά μας είναι τα εξέβρεση σπιτιών. Και επειδή για να γίνει οποιαδήποτε δράση στο πρόγραμμα, πρέπει πρώτα οι ωφελούμενοι να στεγαστούν, άρα πρέπει πρώτα να βρούμε σπίτια που είναι δυσέβρετα και μετά να προχωρήσουμε στις άλλες ενέργειες. Το πρόγραμμα καλύπτει τη στέγαση για 2 έτη, από την ημέρα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Καλύπτει το ενίκιο, καλύπτει λειτουργικά έξοδα, νερό, ρεύμα κλπ. Μας δίνει τη δυνατότητα να τους αγοράσουμε και κάποιο εξοπλισμό, λευκές συσκευές, σαλόνια κλπ. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό. Και από τη στιγμή που στεγαστούν και περάσουν από τη ΔΥΠΑ, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουν όλοι από τη ΔΥΠΑ και να συντάξουν ατομικό σχέδιο δράσης. Από τη στιγμή αυτή και μετά μπορούμε να τους συντάξουμε στην αγορά εργασίας. Πέρα από το πολύ καλό νούμερο που σας είπανε και πριν, τα 20 σπίτια στα Χανιά που θεωρούμε ότι είναι κατόρθωμα, έχουμε από τους 18 ικανούς προς εργασία ενήλικες, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, έχουν εργαστεί 15, 8 με επιδότηση από το πρόγραμμα και 7 χωρίς, γιατί το πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα για ένα χρόνο να επιδοτήσουμε την εργασία τους όλο το μισθοδοτικό κόστος και ασφαλιστικές εισφορές. Για το δεύτερο χρόνο μπορούμε να επιδοτήσουμε μονάχα τις ασφαλιστικές εισφορές. Μας δίνει τη δυνατότητα να τους εντάξουμε κάποιους στην αγορά εργασίας με εργόσιμο. Έχει δηλαδή παροχές πολύ μεγάλες. Το πολύ σημαντικό που γίνεται πρώτη φορά είναι ότι αφού ολοκληρωθούν τα 2 χρόνια της στέγασης, το Υπουργείο δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που ολοκλήρωσαν τον 3ο χρόνο να ενταχθούν χωρίς κανένα κριτήριο στο επίδομα στέγασης, λαμβάνοντας το 75% του ενοικίου τους. Πολύ σημαντικό. Και τον 4ο χρόνο, πάλι χωρίς κανένα κριτήριο, παίρνουν το επίδομα στέγασης. Άρα μέσα σε 4 χρόνια τους δίνει τη δυνατότητα να ενταχθούν. Και είμαστε βέβαια και εμείς υποχρεωμένοι μέχρι και 3 έτη να παρακολουθούμε την πορεία τους. Όλες μας οι οικογένειες είναι Έλληνες. Έχουμε μόνο μία οικογένεια Ρωμά, οι οποίοι Έλληνες τέλος πάντων, αλλά Ρωμά. Και μόνο μία οικογένεια η οποία είναι από την Αλβανία. Όλοι οι Έλληνες είναι Χανιώτες. Άνθρωποι της διπλανής πόρτας.